τη στήριξη της υποψηφιότητας του Αντώνη Σαμαρά ζήτησαν ο πρώην νομάρχης Αγκύθου Παναγιώτης Μαρκάτος και ο πρώην βουλευτής Αργολίδας Γιάννης Μανώλης. Όπως ανέφερε ο κ. Μανώλης, μόνο ο Αντώνης Σαμαράς μπορεί να εγγυηθεί το καλύτερο μέλλον για τη Νέα Δημοκρατία και τη χώρα. Γνώρισα τον Αντώνη Σαμαρά την ίδια σχεδόν περίοδο που γνώρισα και τον Κώστα Καραμαλή, στην ΟΝΕ της δεκαετίας του 70. Πολιτικά όμως θα σας έλεγα ότι τον γνώρισα και τον ανακάλυψα σε αυτές τις τελευταίες εβδομάδες της μάχης της εκλογής του Αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας. Κατάφερε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να φέρει την πολιτική στο προσκήνιο και να επιβάλλει πολιτικές πρακτικές που η Νέα Δημοκρατία αγνοούσε για δεκαετίες. Το γεγονός ότι σήμερα όλοι εμείς βρισκόμαστε εδώ οφείλεται κατά κύριο λόγο στον Αντώνη Σαμαρά και τον Δημήτρη Αβραμόπουλο που επέβαλαν τη διαδικασία εκλογής από τη βάση, δηλαδή από όλους εσάς. Η επιβολή αυτής της διαδικασίας έδωσε στη συνέχεια τη δυνατότητα στον Αντώνη Σαμαρά να καθορίσει την πολιτική ατζέντα που κυρίως μετά το συνέδριο έγινε ορατή σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Έβαλε το ιδεολογικό μας στίγμα, την πολιτική δράση, την πολιτική ηθική και την δημιουργία ενός κόμματος αρχών σε πρώτη προτεραιότητα. Αξίζει να του δώσουμε τη δυνατότητα να τα υλοποιήσει. Η αποτυχία της προηγούμενης ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας δεν επιτρέπεται να μας θανατώνει για πάντα αυτήν την ελπίδα. Η μεγαλύτερη ευκαιρία που υπάρχει στους νεοδημοκράτες να πάρουν την τύχη στα χέρια τους είναι τώρα. Κάποιοι πολέμησαν να μην φτάσουν στη βάση. Εγώ έλεγα να φτάσουμε και παρακάτω από τη βάση. Δηλαδή να ψηφίζουν και οι φίλοι, γιατί υπάρχουν νεοδημοκράτες που μας ψηφίζουν, αλλά για κάποιους λόγους δεν θέλουν να εγγραφούν μέλη του κόμματος. Ας πάρουν τις αρχές που να βάζανε μια υπογραφή. Λοιπόν, γιατί όχι. Όταν το Πασό, όταν ο Γιώργος Παπαδρέου πήγε σε αυτή τη διαδικασία του Σεπτέμβριο που έχασε εκλογές, λέγανε όλοι ότι ο πιο εύκολος αντίπαλος είναι ο Γιώργος Παπαδρέου. Δεν θέλαμε το Βενιζέλο, λέγαμε. Γιατί ο Βενιζέλος θα μας κέρδιζε τις εκλογές. Και χάσαμε με 10 και τόσες μονάδες. Η δύναμη λοιπόν του νεοδημοκράτη είναι ακριβώς αυτή. Να αλλάξει τα πράγματα. Να πάρει την τύχη στα χέρια του. Και δεν πρέπει να τη χάσουμε αυτή την ευκαιρία. Ήμουν από την πρώτη μέρα υπέρμαχος αυτής της άποψης. Πρέπει να σας πω, θα το είδατε στα τηλεοπτικά, ότι την τέταρτη μέρα έκανα συγκέντρωση στον νομό σε ένα νομό που έμεινε γαλάζιος. Εγώ δεν είμαι υποψήφιος και ήμουν κάθε μέρα στον νομό να δίνω μάχη για αυτά που πιστεύω. Δεν με ενδιαφέρει όταν είμαι βουλευτής εγώ, γιατί δεν είμαι εγώ υποψήφιος. Θα μπορούσα να απέχω και να χάσει και ο νομός μου. Όχι. Έκανα μια συγκέντρωση 600 ανθρώπων που ένωσαν τη φωνή τους να ψηφίσει βάση.